Η παρουσίαση του φορητού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης στις 25 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη. Ο φορητός εξοπλισμός γνωστής εταιρείας εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια έκταση, καθώς είναι πιλωτικό πρόγραμμα και η Αλεξανδρούπολη είναι ο πρώτος Δήμος στον οποίο υλοποιείται αυτό. Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους νοσηλευτές, οι οποίοι επισκέπτονται το Βοήθεια στο Σπίτι, να προσφέρουν καινούριου τύπου ιατρικές υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα στην Κύπρο. Η Κύπρος ο Στρόβολος είναι μέσα στη Λευκοσία, είναι ένα προάστιο της Λευκοσίας, άρα μιλάμε εκεί για Κύπριους πόλεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι απομακρυσμένη, πιο διαφορετική περιοχή. Θα γίνει λοιπόν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των δύο πιλωτικών προγραμμάτων, θα ανταλλαχθούν αυτά τα δεδομένα από τους ιατρούς που θα ασχοληθούν στην Κύπρο. Έχει ήδη συμφωνήσει και το Υπουργείο Υγείας και το Αρετέιο Νοσοκομείο στην Κύπρο. Με την Ιατρική Σχολή η δικιά μας θα υπάρχει μια συνεννόηση, έτσι ώστε να γίνει μια ανταλλαγή αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο χωρών και αξιολόγησή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την εταιρεία Cisco, διότι απευθύναν πρόσκληση στο τμήμα ιατρικής για συνεργασία σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που καταρχήν το αντιμετωπίζουμε θετικά. Είμαστε εδώ μαζί με τους καθηγητές καρδιολογίας, τον κύριο Τζιακά, τον κύριο Παπάζογλου της παθολογίας, τον κύριο Παναγούζο της νεφρολογίας, αλλά έχουμε συζητήσει ήδη το θέμα με διευθυντές αρκετών κλινικών από το τμήμα, οι οποίοι αφού στο τέλος καθίσουμε λίγο, μορφοποιήσουμε ακριβώς το πλαίσιο της συνεργασίας, θα υποστηρίξουν οι πανεπιστημιακές κλινικές την υλοποίηση καταρχήν του προγράμματος αυτού από πλευράς μιας ομάδας υποστήριξης που θα υποστηρίζει ουσιαστικά από πίσω το πρόγραμμα και ταυτόχρονα θα κάνουμε και μια κριτική ανάλυση όλων των δεδομένων έτσι ώστε να δούμε σε ποιες εφαρμογές θα ήταν πιο χρήσιμο για τη συνέχεια. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και η προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια μέρα πολύ σημαντική και για μας και για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, διότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος ο κ. Ζαμπούκης και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπόγδης αγκάλιασαν την εταιρεία Cisco, δέχτηκαν την ιδέα μας να κάνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες υγείας και συγκεκριμένα να δώσουμε αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για πολύ καιρό στο Βοήθεια στο Σπίτι, δίνοντας τη δυνατότητα στους νοσηλευτές οι οποίοι επισκέπτονται στο Βοήθεια στο Σπίτι να προσφέρουν καινούριου τύπου υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε τέτοια έκταση. Είναι ο πιλωτικό πρόγραμμα, θα είναι σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου από την Κύπρο. Το καθιστά πολύ σημαντικό γιατί συμμετέχουν δύο πόλεις, δύο διαφορετικές χώρες και πιστεύω ότι στο τέλος του προγράμματος με τη βοήθεια της Ιατρικής Σχολής όπως αναφέρθηκε και πριν ο πρόεδρος της θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε στην υγεία. Από την πλευρά του, ο Δήμος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του προγράμματος σε δημότες του και την υποστήριξή του από το απαραίτητο προσωπικό. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πρωτοπόρος πάντα στον τομέα υγείας των δημοτών του, πάντα προσπαθεί να φέρει το καλύτερο όσον αφορά την υγεία τους και έτσι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση σήμερα να υποδέχεται τις εταιρείες Cisco και HealthSys, οι οποίοι μας έφεραν έναν πρωτοποριακό και ιατρικό εξοπλισμό αιχμής, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Δήμο μας και από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου μας. Ο εξοπλισμός αυτός θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες προς τους δημότες μας σε συνεργασία πάντα με τους ιατρούς, τους πανεπιστημιακούς ιατρούς οι οποίοι θα βρίσκονται στην άλλη μεριά του τερματικού του προγράμματος του τεχνολογικού αυτού εξοπλισμού, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τις νοσηλεύτριες του προγράμματός μας έτσι ώστε να δίνουν αρτιότερες υπηρεσίες όσον αφορά την υγεία των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.